Γεια και χαρά! Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη γιόγκα, τη σχέση της με την Αγιουρβέδα και τη σχέση τους με την αρχαιολινική παράδοση. Τη γιόγκα όχι του γυμναστηρίου, όχι των ακροβατικών, αλλά την παραδοσιακή θεραπευτική γιόγκα. Είμαι Σοφία Παδοπούλου και στο κανάλι μας μελετούμε την επιστήμη της Αγιουρβέδα, περασμένη μέσα από τα δικά μας αρχαιολινικά θεραπευτικά φίλτρα, απλά και πρακτικά. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή, like και share για να γίνετε παρέα μας μεγαλύτερη και πιο διαδραστική. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι σημαίνει η λέξη yoga. Yoga, όπως ίσως έχετε ακούσει πολλές φορές, σημαίνει ένωση. Ένωση των δυνάμεων μέσα μας και ένωση όλων αυτών των δυνάμεων με τις δυνάμεις έξω μας. Θα ξεκινήσω με τα λόγια ενός μεγάλου δασκάλου, του Σουάμι Σιβανάντα, ο οποίος είπε ότι το ανθρώπινο «ον» είναι η ενοποιημένη έκφραση των ποιοτήτων των 3 H, hand, heart and heads, δηλαδή του κεφαλιού, της καρδιάς και των χεριών. Η γιόγκα λοιπόν αναλύσκεται πολύ στο πώς θα διαχειριστούμε αυτές τις ενέργειες της καρδιάς, του κεφαλιού και των χεριών, έτσι ώστε να πετύχουμε τα 3 ε, ευημερία, ειρήνη, ευτυχία. Είναι λοιπόν η διαχείριση και η τιθάσευση αυτών των ποιοτήτων. Δεν πρόκειται για μία φυσική δραστηριότητα. Δεν είναι ακροβατικά όπως τίνει να περάσει στη Δύση, ούτε επίδειξη σωματικών δεξιοτήτων. Το ότι αποκτούμε ένα ευλίγιστο και όμορφο σώμα, αυτό είναι από τις λεγόμενες ευεργετικές παρενέργειες. Στόχος είναι αυτή η ένωση με την αληθινή μας φύση. Στόχος είναι το να μπορέσουμε να χαλαρώσουμε, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το νου και τα συναισθήματά μας και τρίτο και κυριότερο, όπως είπα πριν, να έρθουμε σε επαφή με την αληθινή μας φύση. Και μέσα από αυτή την επαφή ερχόμαστε και ενωνόμαστε και με τα υπόλοιπα όντα. Αυτή λοιπόν είναι η ένωση με τις δυνάμεις μέσα μας και με τις δυνάμεις έξω μας. Είναι λοιπόν αλλαγή προοπτικής στη ζωή για το πώς το αρνητικό μπορούμε να το μετατρέψουμε σε θετικό, το περιορισμένο σε δημιουργία, το πεπερασμένο σε διαχρονικό, για το πώς θα μπορέσουμε μέσα από το συντονισμό με την αληθινή μας φύση να διαχειριστούμε τα τοξικά συναισθήματα, τη ζήλια, τις ενοχές, τους φόβους, τις φοβίες, τις ανασφάλειες, έτσι, σε θετικά, σε αρετές, την αγάπη, τη συμπόνια, την ενσυναίσθηση, την ευγνωμοσύνη, πώς δηλαδή θα μπορέσουμε τις εκφράσεις του κατώτερου εαυτού να τις μετατρέψουμε στις αρετές των ανώτερων διαστάσεών μας. Να φανταστούμε ότι είναι σαν μια ζυγαριά που από τη μια έχουμε τα αρνητικά μας, τις αρνητικές μας εκφράσεις και απ' την άλλη έχουμε τις θετικές μας εκφράσεις. Πώς θα ισορροπήσουμε το φόβο, το θυμό, την ανασφάλεια, τις ενοχές με το να προσθέτουμε περισσότερη χαρά, περισσότερη αγάπη, περισσότερη συμπόνια, περισσότερη ευγνωμοσύνη. Αυτό χρειάζεται κάποια τεχνική. Αυτές τις τεχνικές τις διδάσκει έτσι και μας βοηθάει να συμπεριώσουμε η γιόγκα. Το σώμα για τη διατήρησή του, πολύ γενικά, χρειάζεται σωστή τροφή. Ο νους χρειάζεται ευτυχία και ηρεμία. Το πνεύμα χρειάζεται εσωτερική πειθαρχία. Η επιστήμη της Αγιουρβέδα αναλύσκεται κατά βάση και περισσότερο στο σώμα και στο νου, ενώ η γιόγκα στο νου και κυρίως στο πνεύμα. Γενικά θεωρούνται αδελφές επιστήμες. Η γιόγκα
θεωρείται το πνευματικό κομμάτι της Αγιουρβέδα και η Αγιουρβέδα το ιατρικό κομμάτι της γιόγκα. Να τονίσω λίγο εδώ πως όλα αυτά δεν είναι απλά ανατολικές φιλοσοφίες και θεωρίες. Για όλα αυτά, κατά βάση, μιλήσαν όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί, συμπεριλαμβανομένες και της δικής μας αρχαιολινικής θεραπευτικής παράδοσης. Μην ξεχνάμε τις ρίσεις του και τα λόγια του Σοκράτη και κυρίως του Πλάτωνα, του μαθητή του, που μας μίλησε για τη φιλοσοφία των ιδεών, για τους δύο κόσμους, του αισθητού και τον κόσμο των ιδεών, τον επουράνιο κόσμο, για την ψυχή. Στην περιγραφή κάτω θα δείτε ένα link όπου σας δίνω περισσότερα στοιχεία που συνδέουν τη γιόγκα, την αγιουρβέδα και την αρχαιοελληνική δική μας παράδοση. Απλώς στην Ανατολή διαφυλάχθηκε καλύτερα όλο αυτό το υλικό. Ενώ παραδείγματος χάρη στη δική μας παράδοση υπήρχαν πολλές καταστροφές και κυρίως η καταστροφή της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, όπου χάσαμε μεγάλο μέρος αυτής της πλούσιας παρακαταθήκης. Γνωρίζοντας όμως κάποια πράγματα από τους εκεί πολιτισμούς, μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε και τα εναπομείνοντα δικά μας στοιχεία. Και κάτι ακόμα, ότι το ανήκουμε στη Δύση μπορεί να είναι έτσι ένας λόγος στην πολιτική. Εμείς, σαν Έλληνες, σαν Ελλάδα, έχουμε την ευλογία να είμαστε κάπου ανάμεσα σε αυτούς τους πολιτισμούς. Είμαστε κάτι και γεωγραφικά και από όλες τις απόψεις είμαστε ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Έτσι λοιπόν δεν αποτελούν όλα αυτά ξένες παραδόσεις. Είναι πάρα πολύ κοντά στο δικό μας DNA, στη δική μας παράδοση. Ας δούμε τι βασικά περιλαμβάνει η παραδοσιακή θεραπευτική γιόγκα. Καταρχήν σίγουρα περιλαμβάνει τις ασάνες. Ασάνες είναι ειδικές ασχήσεις που διασφαλίζουν ένα υγιές και ευλίγιστο σώμα, ένα σώμα που δεν θα πονά, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις βαθύτερες τεχνικές. Οι ασάνες επίσης στόχο έχουν την εγγύμνωση των εσωτερικών οργάνων. Στη γιόγκα κανονικά αποκαλούνται preparatory yoga. Δεν είναι αυτή καθ' αυτή η γιόγκα. Ουσιαστικά η γιόγκα ξεκινάει από τις τεχνικές πραναγιάμα, από τις τεχνικές αναπνοής. Η αναπνοή είναι αυτό που κουβαλάμε πάντα μαζί μας. Είναι αυτός ο μηχανισμός που μας φέρνει στο εδώ και τώρα, ανά πάσα στιγμή, που μας φέρνει σε επαφή άμεσα με την αληθινή μας φύση. Βασική τεχνική στη γιόγκα και στην αγιουρβέδα. Προχωρούμε με τις ειδικές τεχνικές μάντρας και κίρταν. Έχουμε πει ότι τα μάντρας και κίρταν είναι ειδικοί ήχοι, ειδικές δονήσεις, είμαστε ενέργεια, είμαστε δόνηση, που με αυτές τις τεχνικές αποτοξινώνουμε τις ανώτερες διαστάσεις μας. Και καταλήγουμε έτσι με τις ειδικές τεχνικές διαλογισμού και τις ειδικές τεχνικές χαλάρωσης. Ένα δηλαδή πλήρες μάθημα γιόγκα τα περιλαμβάνει όλα αυτά. Ασάνες, τεχνικές αναπνοής, τεχνικές χαλάρωσης, τεχνικές διαλογισμού, τεχνικές μάντρας και κίρταν. Βέβαια, όπως είπα και στην αρχή, η γιόγκα δεν είναι τεχνικές. Στην ουσία, είναι lifestyle, είναι τρόπο ζωής. Στα μαθήματα γιόγκα και με τις τεχνικές, έτσι, παίρνουμε στοιχεία για να εξελίξουμε κάποιες δυνατότητές μας. Όλα αυτά όμως πρέπει να τα βάλουμε σε μια πρακτική εφαρμογή στη ζωή μας. Και μη φανταστείτε ότι είναι ένα βουνό. Θέλει λίγο-λίγο, σαν το νεράκι που σταγόνα-σταγόνα ανοίγει την τρύπα στο βράχο. 10 λεπτά την ημέρα. Αφιερώνουμε 23 ώρες και 50 λεπτά για 1000 πράγματα. Δεν είναι τίποτα να αφιερώσουμε 10 λεπτά στο πιο ουσιαστικό πράγμα που έχει να κάνει με την ύπαρξή μας σε αυτή τη διάσταση, την εξέλιξή μας, που αποτελεί άλλωστε και τον απότερο σκοπό μας. Στα 10 λοιπόν λεπτά
αυτής της καθημερινής πρακτικής μας, θα μπορούμε να βάλουμε 2-3 ασάνες για να προετοιμάσουμε το σώμα μας. Στη συνέχεια, να κάνουμε κάποιες ειδικές ασκήσεις με τεχνικές αναπνοής σε συνδυασμό με μάντρας που μας βοηθούν να χαλαρώσουμε, να συγκεντρωθούμε και στη συνέχεια να νιώσουμε σιγά σιγά αυτή την επαφή με αυτό το βαθύτερο εαυτό μας. Αυτές βέβαια τις τεχνικές τις διδασκόμαστε ευρέως στα πλήρη μαθήματα, 1-2 φορές την εβδομάδα. Αλλά 10 λεπτά σταθερά είναι καλό να τα κάνουμε πρακτική εμείς στη ζωή μας. Και στόχος όλων αυτών των τεχνικών είναι να μπορούμε αφενός να χαλαρώνουμε, να συγκεντρωνόμαστε περισσότερο και να καταφέρουμε αυτά τα 3 ε που είπα και στην αρχή, να έχουμε ευημερία, ειρήνη και ευτυχία στις ζωές μας. Να αναπτύξουμε την επίγνωση, δηλαδή την ικανότητα να παρατηρούμε τον ίδιο μας τον εαυτό, να παρατηρούμε τα συναισθήματά μας, να παρατηρούμε τις δράσεις μας, έτσι ώστε να βελτιωνόμαστε και να γινόμαστε σταδιακά καλύτεροι. Γιατί μην ξεχνάμε το ότι ο απότερος στόχος είναι η εξέλιξη. Το να βάζουμε τον πήχη πιο ψηλά, το να οραματιζόμαστε το πιο ιδεατό και το πιο ενώτερο. Άλλωστε, αυτή είναι η ουσιαστική μας διαφορά από τα υπόλοιπα όντα στο ζωικό βασίλειο. Πιο πρακτικά, να πάρουμε τις ζωές στα χέρια μας και να μην γινόμαστε έρμεα των καταστάσεων, των γεγονότων και των ανθρώπων γύρω μας. Οι τεχνικές της γιόγκα αποτελούν βασικό εργαλείο στην εργαλειοθήκη της Αγιουρβέδα και ανάμεσα στα υπόλοιπα εργαστήρια των αναπνοών, μάντρας και κίρταν, τα διδασκόμαστε και τα εμπειριώνουμε εδώ στο σπίτι της Αγιουρβέδα. Πληροφορίες στην περιγραφή κάτω. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή, like και share για να παίρνετε τις ειδοποιήσεις μας και τα νέα μας πιο σύντομα και για να γίνετε η παρέα μας μεγαλύτερη και πιο διαδραστική. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είμαστε.